Λοιπόν, ο βασικός λόγος που δείξαμε αυτό το βίντεο είναι όχι τόσο για να δείξουμε την κόντρα για μάχη, δεν ξέρω. Αυτό που υπάρχει μεταξύ του τροπαρχικού και του φρέσκου και του όμνια και του φρέσκου και του κόσμου και του φρέσκου, ξέρεις. Φρέσκο versus the world, ξέρεις. Αλλά για να πούμε ότι αυτό είναι μια καλή προσπάθεια original content, παρόλο που μπορεί να διαφωνούμε με κάποια θέματα, π.χ. για τη Βέτα ή για το ότι μπορεί να αποστάρει ο καθένα του κουστάρι, π.χ. καλό ψόφο Γρηγορόπουλε. Αλλά είναι καλό original content και καλούμε και του υπόλοιπου να κάνουν όλοι ένα original content video. Να θυμίσουμε παλιά που είχε κάνει ο Στάλιν ένα με το τζακούζι. Ένα πολύ ωραίο κομμουνιστικό βίντεο του Στάλιν στο τζακούζι. Λοιπόν, τώρα τι άλλο. Τώρα να πούμε λίγο για το θέμα του σταλινισμού και τηλερισμού και τα λοιπά, φασισμού κάποιων αρχικών. Υπάρχει πλέον στο φρέσκο το βίντεο The Evilness of Power. Μισό λεπτό να το βρω. Αν δεν το έχετε δει να το δείτε. Εγώ έχω δει το μισό. Δεν έχω καταφέρει ακόμα το δω όλο. Κάποια στιγμή θα το δω όλο. Πού είναι. Να το. Εδώ. Είναι εδώ στη δεύτερη σελίδα του φρέσκου. Opening location. Έλα μου ρηπόρνη. Εδώ. Γάμο το κολλάει μαλακία. Ωραία. Ωραία. Εδώ στέλνω το link. Μόλις τα καταφέρω. Γάμο το Firefox γάμο. Πάνω από το Evilness of Power έχουμε και ένα post με διάφορα προγράμματα για να βάζετε adblock για να μην πληρώνετε διαφημίσεις στο Giant. Έτσι. Γιατί μπορεί κύριοι κάποιοι να βάζουν διαφημίσεις στα site τους για να παίρνουν λεφτά, έτσι. Αλλά εμείς δεν θέλουμε διαφημίσεις και να παίρνουμε λεφτά. Θέλουμε να τα έχουμε τσάμπα όλα, γιατί είμαστε κομμουνιστές. Δεν είμαστε αρχικοί καπιταλιστές, ξέρεις. Και θέλω λοιπόν να λύσω το θέμα του Evilness of Power, διότι μας το παίζουν μερικοί αναρχικοί, όπως το Giant και ο Πότμος, έτσι. Αλλά δεν έχει να φάει το καλοκαίρι, ναι. Αγαπητέ παρασιτικέ, αγαπητέ παρασιτικέ. Ναι, το καλοκαίρι κοντά ήμουν, ξέρω, στο Giant. Και είχα φάει, ξέρεις. Λοιπόν, ναι, λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιοι λένε ότι είναι αναρχικοί ενώ χρησιμοποιούν κάποιες άκρως σταλινικές εξουσιαστικές μεθόδους, όπως διώχνουμε με αλφαβήτα τρόπο τους υπόλοιπους γιατί μας ενοχλούν και έχουμε εμείς την εξουσία, ή αποτρέπουμε κάποιους από το να λένε κάποιες ή να κάνουν κάποια πράγματα, να λένε κάποιες ιδέες που δεν συμφωνούν με το με αυτό που προωθούμε, βλέπε ο Πότμος με το όμνια του, έτσι. Εμείς τουλάχιστον λέμε ότι είμαστε κομμουνιστές. Λέμε ότι έχουμε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις κτλ. Κτλ. Λοιπόν, και καλύτερη Κορέα είναι η Βόρεια Κορέα. Αυτό. Τι υπόθηκε πού. Τι υπόθηκε. Ίσως μας χρειάζεται λίγο φασισμός για να καταλάβουμε τι χάνουμε, ξέρω τι έχουμε και τι και τα λοιπά, γιατί δεν ξέρουμε τι έχουμε την ώρα. Δείτε το High School of the Dead, βασικά High School of the Dead. Κάποια φορά το έπαζα και λίγο στο, εδώ πέρα στο TRT, αλλά παρέθηκα γιατί είχε κόσμο. Έχει κάπως τα τελευταία επεισόδια, έχει μια αναφορά σε ένα στην, στο Ανταρσία, σε ένα πλοίο που είχε εκεί πέρα κοντά στις Φιλιππίνες και τα λοιπά, που είχαν οι Αμερικάνοι. Που ξέρεις ήταν το πλοίο όλη την εποχή. Ήταν το πλοίο ξέρω κάτι μέρες, μήνες και τα λοιπά στη θάλασσα. Γαμιούνταν ξέρω τα πλήρωμα και τα λοιπά, εντάξει. Και τα καταφέρναν έτσι. Και μετά κάτσανε, ξέρω, έκανε εξάμεινο στις Φιλιππίνες, αράξανε, γαμάγανε, πήγανε, τρώγανε
Μέχρι κάποια στιγμή ξέρω, ξεκινήσανε να φύγουν, έτσι. Για να αρχίσουν πάλι να γαμιούνται στη θάλασσα κτλ. Οπότε μετά από κάμια εβδομάδα, ξέρω εγώ, έγιναν δαρσία στο πλοίο. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε ίσως θα μας χρειάζεται και μια δικτατορία, ξέρω λίγο, έτσι να καταλάβουμε τι έχουμε και τι έχουμε να χάσουμε κτλ. Λοιπόν. Αναρχική και αντιφά κάτω από τις κουκούλες και βάζεις κατά. Μάλιστα, okay, μια, είναι μια όψη. Πέθανε η Έτα Τζέιμς. Ποια είναι η Έτα Τζέιμς? Με το γαμίσι κανείς δεν τα έβγαλε πέρα, μετά θες φαγητό. Μάλιστα. Ναι. Τι άλλο έλεγα. Αυτά. Για Podmo, Giant και Kectel ταυτόχρονα να πάτε στο chat του τρομακτικού. Yeah. Λοιπόν, δεν ξέρω, μα γράψετε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε το τακτικό στην ησυχία του. Αν στο τρελό, στο τρελό το που λέμε. Όσοι θέλουν να πηγαίνουν εκεί, ας πηγαίνουν εκεί, πρόβλημά τους. Εντάξει, αυτά. Για να δω κανένα βιντεάκι, ξέρω εγώ, ακόμα αν έχω. Έχουμε πρώτες ταινίες, το εδώ το παίξαμε, ωραία. Έχουμε να δούμε γιατί... Α, είπα ότι η καλύτερη Κορέα είναι η Βόρεια Κορέα. Α, να πούμε για τα Ελληνόπουλα που χάνουν τη δουλειά τους από τους λαθρομετανάστες Πακιστανούς. Ωραία. Κανένα Ελληνόπουλο δεν χάνει τη δουλειά του από λαθρομετανάστες Πακιστανούς. Οι Έλληνες, οι νέοι Έλληνες έχουμε κατά κύριο λόγο αποκτήσει μια αλφα παιδεία, ξέρω εγώ, έχουμε πάει πανεπιστήμια, λυκεία, μπλα 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 μπλα. Οπότε δεν χάνουμε τη δουλειά μας από κάποιον που έρχεται να δουλέψει σε χωράφια. Χάνουμε τη δουλειά μας από τους Πολωνούς μαθητευόμενους ξενοδοχείων. Π.χ. Εκεί πρέπει να κάνω δουλειά που σου είπα, λες εσύ, αυτό εντάξει. Ναι, υπάρχει η δικτατορία του εμπόρευματος, ισχύει, εντάξει. Σχετικά με την καπιταλιστική αρμανική παραγωγή, ναι. Τι έλεγα. Οι Έλληνες κάνουν δουλειά, όπως είπαμε, από πολλούς που είχε μαθητευόμενους στα ξενοδοχεία, από Ευρωπαίους που έρχονται και πιάνουν δουλειά, ξέρω εγώ, καθηγητές ή δεν ξέρω τι. Δεν έχασε κανένας Έλληνας δουλειά το Πακιστάνο εργάτη. Οι Αλβανοί που έχουν μείνει, χάνουν δουλειές τους από Πακιστάνους εργάτες. Λοιπόν, αυτοί που έχουν δίκιο να φωνάζουν ξέρω τους Πακιστάνους είναι Αλβανοί. Όχι οι Έλληνες, ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, όσοι δεν έρχονται εργολάβοι, ξέρω εγώ, όσοι δεν έχουν γίνει εργολάβοι για να προσλαμβάνουν Πακιστανούς, ξέρω εγώ. Είναι λογικό να δουλειάζονται. Μας παίρνουν δουλειές Πακιστανοί, ξέρεις. Γιατί οι Αλβανοί παίρνουν 50 ευρώ ή οι Πακιστανοί παίρνουν 30 ευρώ. Εντάξει. Είναι πολύ λογικό. Λοιπόν. Ακριβώς, Ζούλια. Αφού οι Πακιστανοί παίρνουν 30 ευρώ και οι Αλβανοί παίρνουν 50, θα πάρει τους Πακιστανούς. Και ο Αλβανός θα πάρει τα αρχιδεία του. Τόσο απλό. Δουλειά στους Έλληνες. Ναι. Σε ένα κομμουνιστικό καθεστώς όλοι θα δουλεύουν για την κοινότητα, ίσως να δουλεύουν και λιγότερες ώρες, έτσι, και θα έχουμε όλοι αυτά που μας αναλογούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι φασίστες και τα λοιπά και τα λοιπά δεν δέχονται τον κομμουνισμό. Πέραν το ότι τους έχουν προπαγανδίσει ότι οι κομμουνιστές είναι αθέλινες και τα λοιπά, μπλα 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 μπλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω μια παραγγελία για κελιά και μουστάκι. Δυστυχώς η μαλακή είναι ότι όταν θα βάζω τα κελιά και τα μουστάκι δεν βλέπω το chat καλά. Επίσης δεν μου κάθονται κιόλας, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δούμε. Λοιπόν, εδώ, ωραία. Δεχόμαστε το σταλινισμό. Ναι, εγώ δεν δέχομαι το σταλινισμό. Ο σταλινισμός, άμα θέλετε σταλινισμό, να πάτε στο Όμνια. Εντάξει. Ορίστε. Τώρα, δεν ξέρω γιατί είσαι προοδευτικός άνθρωπος. Α, ναι, είμαι προοδευτικός άνθρωπος, ναι.
Ναι, χωρίς προσωπολατρία, ισχύει αυτό. Η προσωπολατρία είναι ένα θέμα, αλλά εντάξει. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι το θέμα να μην βγει ο Στάλιν, ξέρεις. Αυτό το θέμα... Πάντα έχω αυτό το θέμα εγώ, ότι πάντα κοιτά να μην βγει ο Στάλιν. Για παράδειγμα, όταν ο Πέος αρχίζει τις βλακές στο τσάτ, ξέρω, και καταλήγει να υπερσυσσωρεύει εξουσία στο τσάτ, θα κάθομαι και γκρινιάζω εγώ, ξέρω εγώ. Όταν υπερσυσσωρεύει εξουσίες ο Giant στο τρομακτικό, και πάλι γκρινιάζω γιατί αυτό, ξέρω, ότι υπερσυσσωρεύει εξουσίες. Όταν υπερσυσσωρεύει εξουσίες ο Πότμος στο Όμνια, πάλι αυτό γίνεται, ξέρω, ο Στάλιν. Πάντα αυτό γίνεται, δεν υπάρχει θέμα να γίνει αυτό. Για να μην γίνει αυτό, πρέπει α. Όταν κάποιο αρχίζει να υπερσυσσωρεύει εξουσίες, οι υπόλοιποι να κόβουν τις εξουσίες, αλλά β, επίσης, να μην υπάρχουν πασόκοι που να αποδέχονται μια κατάσταση. Λοιπόν, να δείτε το Evelyn's of Power. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Evelyn's of Power. Το ξαναστάνω το link. Λοιπόν. Προέξω ότι οι mod του φρέσκου δεν ασχολούνται. Με τι δεν ασχολούνται? Με την εκπομπή. Τι εννοείς, θες πω. Χρειαζόμαστε να κάνουμε έρωτα, ναι, θέλουμε σεξ, ισχύει, αλλά δεν έχουμε κόμενες. Και ο κομμουνιστής μπορεί να είναι αντιεξουσιαστής. Ο κομμουνιστής πρέπει να είναι αντιεξουσιαστής, δηλαδή να προσέχει να μην υπάρχει υπερσυσσόρευση εξουσίας. Αλλά είμαστε κρατιστές, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει πρώτα μια οργάνωση, ούτως ώστε να μπορούμε μετέπειτα να μεταβούμε σε μια αναρχία. Εντάξει. Δεν είναι τόσο εύκολο να περάσουμε κατευθείαν σε αναρχία, ξέρεις. Πιστεύουμε, θεωρούμε, νομίζω. Δεν μπορώ να βάλω βίντεο, μωρέ, αυτή η μαλακία. Τέλος πάντων, να φορτώσω βίντεο, να φορτώσω τώρα βίντεο. Θέλει η ώρα. Θα σας βάλουμε τώρα να δείτε το γιατί η Βόρεια Κορέα είναι η καλύτερη Κορέα. Και βγάζω τα γυαλιά γιατί κουράζομαι. No Dragon Scare, μουνιά. No Dragon Scare. Έτσι. Το κορυφαίο βέβαια ήταν αυτό με τη μάσκα, ξέρεις. Με τη φορά μάσκα, δεν είναι αποκρύψη, οπότε δεν φορά μάσκα, ξέρω εγώ, ναι. Οκ, okay, ναι. Ο γνωστός τρομονόμος του δικού μας, του Δένδια. Με την κουκούλα. Δεν φοράμε μάσκες. Απαγορεύονται μάσκες, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Φοράτε μάσκες, ρε πούστη μου, έτσι. Λοιπόν. Ω, Θεή. Ξέρετε, υπάρχει αυτό, ξέρω εγώ, εκεί έξω. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει γιατί φοράς μάσκα, ξέρω από όλο το θέμα αυτό βρίσκεται να πει. Και εμείς καθόμαστε και ασχολούμαστε με το Όμνια, το φρέσκο, το τρομακτικό και το μόνο της μάνας μας, ξέρω εγώ, και το Βαγγέλη, άλλη βλάκες εκεί πέρα. Στην Ιταλία, ξέρω εγώ, άλλος πήγε και στου κάρει το πλοίο στη ξέρα γιατί είχα μαγικόμενα και βρισκόμαστε με φαριές. Η Ρουμανία είναι μπαίνει στο δούνο του και σφάζονται και ασχολούμαστε με παπαριές. Τώρα έρθει η Τρόικα, ξέρω εγώ, να πούμε πάλι μαλακίες, συνηθισμένα βέβαια, και ασχολούμαστε με παπαριές. Εντάξει, δεν ξέρω. Και κατά τα άλλα, είμαστε αναρχικοί, κομμουνιστές, φασίστες, ξέρω εγώ, που θέλουμε το καλό της Ελλάδας, μπλα 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 μπλα. Κατά τα άλλα. Παντζένα του Κανάρο Ινδενή. Έτσι. Αφπούς όστα, οκ. Okay. Θέλω σύντροφο, αλλά μη κοροϊδεύει ο κόσμος. Αφού σωστά τα λες, ναι, οκ. Okay. Αφού σου τα λέω τι, παρακάτω. Γιατί πρώτον το διαβάζω για να το πούν, να ακούσουν μετά οι θεατές που θα δουν το βίντεο που θα ανέβει στο YouTube, αν το δει κανείς, τέλος πάντων. Βιδόπουλος, λόμαστε με αυτά που μας αφορούν και τα άλλα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έτσι έτσι. Όπως είχα πει και εγώ, πώς με επηρεάζει το ότι στην Αίγυπτο γίνεται επανάσταση, ξέρω εγώ. Πώς με επηρεάζει αυτό εμένα, λοιπόν.
δεν ενώνεσαι με τους άλλους. Ποιους άλλους? Ποιοι είναι οι άλλοι? Εμείς είμαστε εμείς και αυτοί οι άλλοι, ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι. Θα πεις για σώπα και πίπα. Σώπα και πίπα! Τα ακούσα εσύ. Αστιάκι. Τι να πω, ρε μαλάκα, εντάξει. Τι να πω. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Και άλλο να πω. Γιατί δεν αναγνωρίζεις ότι πλέον η παραγωγή έχει φτάσει σε επίπεδα όπου πλέον είμαστε OK. Ναι, ισχύει. Και πλέον δεν μπορεί. Γι' αυτό είναι η κρίση. Γιατί όπως είχε γίνει και η κρίση το 30 τόσο, ξέρω εγώ. Το 20 τόσο, 30 ξέρω εγώ. Γιατί η παραγωγή φτάσει σε επίπεδο που δεν χρειάζεται να παράξουν παραπάνω, ξέρω εγώ, έτσι. Οπότε αρκεί αυτό που έχουμε. Οπότε δεν υπάρχει κέρδος. Γι' αυτό δεν υπάρχει κέρδος, πρέπει να καταστραφεί κάποιο στόκ. Για να καταστραφεί αυτό το στόκ, λοιπόν, ή πρέπει να γίνει πόλεμος. Ή. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λοιπόν, τι λέγαμε. Τα άλλα είναι για να μας έχουν καπιταλιστές, να ισχύει. Και όταν δεν πιάνει το παραμύθι, του φέκει και μπαμπά έτσι. Τι να γράφω. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ρε γάμο, αυτός της καβάλας ήταν, κάτι τέτοιο όμως ήταν. Τα λέω, τα γράφω, δεν κανένας δεν λέω. Έτσι. Έτσι. Ο Ελανατόρε. Ο Αλενατόρε, μάλιστα. Δεν θυμάμαι πώς ήταν. Το άκουσα μυστικό ήταν αυτό. Ναι. Ναι. Αν δεν ξανανεύει το Mega Upload σε 2 μέρες, οι ανώνυμοι θα κλείσουν Facebook, YouTube, Twitter. Στο πούτσο μου και το Twitter. Το Facebook, εντάξει, να μην το κλείσουν γιατί μπορεί να βρω καμία κόμμενα. Όχι, εντάξει, πάει εκεί. Not. Αστιακή. Λοιπόν, το YouTube, εντάξει, με επηρεάζει γιατί δεν θα μπορώ να κάνω intro. Βέβαια, τώρα έκανα intro. Αλλά δεν θα ανέβω στην εκπομπή, δεν μπορεί να παίξει την εκπομπή. Βέβαια, ποιος θα δει την εκπομπή. Nevertheless, nevertheless. Ο πόδιμος λογικά έφυγε, μείναμε και 12. Πήγε μία. Δεν μπορούν να τα κλείσουν. Άμα κλείσουν το YouTube να πάνε στο διάολο. Να πάνε στο διάολο όλοι. Έτσι, ας πούμε τι θα κάνουμε αν περάσει το σώπα. Αν περάσει το σώπα, σε κάποιο διάστημα μετά θα κλείσει το YouTube π.χ. Ή θα γίνει ιδιωτικό το YouTube, ξέρω. Δηλαδή π.χ. θα βλέπεις μόνο Ray William Johnson, ξέρω εγώ. Ο οποίος Ray William Johnson πώς ακριβώς θα βγάζει βιντεάκια, ξέρω εγώ, αν δεν υπάρχουν ήδη βίντεο στο YouTube για να γίνουν viral, ξέρω κτλ. Κτλ. Εντάξει, είναι λίγο θέμα. Ξέρεις. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι λέγαμε. Μετά θα κλείσει πήγε το Facebook. Κάνα το Facebook θα κλείνει, απλά θα σου πει ότι δεν μπορείς να ανεβάσεις βίντεο, ξέρω. Π.χ. Γιατί θα σου ελέγχουμε τα βίντεο. Και αφού μας έχει δώσει και τη διεύθυνσή σου και τα λοιπά για τους Αμερικάνους βέβαια, θα σου έρχεται μετά η δίωξη της Αμερικής εκεί πέρα για το copyright και θα σου... Τακ! Γιατί να βάσετε αυτό το βίντεο, κύριε? Έχετε copyright, δεν έχετε, γιατί το βάσετε? Λοιπόν, οι Αμερικάνοι δεν θα μπορούν να κατεβάζουν αυτό το Pirate Bay. Εμείς για την ώρα θα μπορούμε, αλλά εγώ δεν το βλέπουμε. Αυτά. Ο καταλημός δεν κλείνει. Δηλαδή, δεν νομίζω να μην συνεχίζουν να αγοράσουν προϊόντα, ξέρω, οι Αμερικάνοι. Δύσκολο, δύσκολο. Μάλλον καλύτερα θα λειτουργεί ο καπιταλισμός ο δικός τους, ξέρω εγώ, έτσι όπως το θέλουν αυτοί. Ξέρεις. Και αυτό που λέει Τζούλιο, αν γίνουν δυτικά, δεν θα έχουν κόσμο. Δεν ισχύει απόλυτα. Οι τσόντες είναι τσάμπα πλέον, μετά τώρα κτλ. Αλλά συνεχίζουν και υπάρχουν site και είναι πάρα πολλά τα site. Γιατί πληρώνονται. Πάντα θα υπάρχει ο μαλάκας που θα πάει να πληρώσει. Ενώ το έχει τσάμπα. Λοιπόν. Στο iTunes. Θα πήρε μόνο στο iTunes. Σου λέει έλα μου. 1 ευρώ είναι. Τι είναι? Ναι. Από το κατσάμπα μαλάκα. Γιατί να πληρώσει 1 ευρώ. Ο Ορφ κάνει ακόμα εκπομπές, να πω για το MSN που το λένε. Χτες ούτε άκουσα παιδί από το σπουδαίο, γιατί δεν γίνεται και τίποτα αυτό το θέμα, που δεν γίνεται τίποτα. Ένα πλοίο στούκαρε, όλα τα υπόλοιπα κανονικά.
Έχουμε συνηθίσει. Αυτή είναι μαλακή. Έχουμε συνηθίσει. Ξέρεις, λόγω ήρθε η Τρόικα και θα μας μειώσουν τους μισθούς. Εντάξει και. Τίποτα νέο. Ξέρεις. Λοιπόν. Κάζα, ναι. Εγώ είχα live, όχι το live, Frostwire είχα. Και κατέβαζα κάτι Scorpions, ναι. Τι λέγαμε, ναι. Έτσι να κάνω παιδί, αυτό κατέβαζα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα προβλήματα όπως την αγαμία. Ναι, ισχύει. Η αγαμία μαστίζει στις μέρες μας. Όχι μόνο την νεολαία και τη μεγαλύτερη ηλικία. Βλέπε πλαβούτας που τον έχω ρωσυγκόμενα, έτσι. Θα αναφερθώ σε άλλη εκπομπή για το θέμα το ότι οι βλαμμένες, οι 14χρονες θα μπλέκουν με 40χρονους και 30χρονους. Άλλη φορά αυτό. Αλλά η αγαμία μαστίζει στις μέρες μας και αυτό το το πώς το λένε, όχι το φρέσκο, ναι. Δεν ξέρω πώς τη λέει, τι λέξει τώρα, εντάξει. Πιστεύω ότι ευθύνεται γι' αυτό ο γυναικείος πληθυσμός. Ο γυναικείος πληθυσμός. Υπάρχει μια μακροπρόθεσμη τέτοια. Οι γυναίκες, οι βλαμμένες συγκόμενες, πάνε όταν είναι ξέρω 14, πάνε κατά 18 χρόνους. Όταν είναι 16 με 25-30, ξέρω εγώ. Όταν γίνουν 22, ξέρω, πάνε με 40. Το αποτέλεσμα μακροπρόθεσμα είναι αυτός που είναι 16, ξέρω εγώ, να μην μπορεί να βρει γκόμενα, έτσι. Οπότε δεν έχει κάποιες άλλες εμπειρίες για να μπορεί αργότερα να ικανοποιήσει μια κόμμα και μπλα 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 μπλα. Μακροπρόθεσμα, φτάνουμε σε ένα επίπεδο που θα έχουμε άντρες που δεν θα ξέρουν πώς να αντιπέφθουν στις γκόμενες. Πώς να αντιπέφθουν στις γκόμενες. Γιατί θα έχουν φέτος χιλόπιτες που δεν αντιπέφθουν απλά. Και οι γυναίκες, σαν, ξέρεις, αυτές που μπαίνουν στο τρεπακτικό. Αστιακή, λοιπόν. Εντάξει, είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα. Ναι, ξέρεις. Κι αν, θα κάνεις σαρά σου κι αν, έτσι. Ή θα πηγαίνεις στα βουρδέλα, ξέρω εγώ. Έτσι. Σαν το πορομετανάστη που πήγες στη Ρωσία. Λοιπόν... Να το παθαίνεις στο 40. Είναι μια πολύ ρεαλιστική ταινία. Που αποτυπώνει τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής, ξέρω εγώ. Έτσι. Μπορώ να πω. Μπορώ να πω. Παράδειγμα, η Τζούλια. Δεν έχει γκόμενο. Γιατί δεν έχει γκόμενο η Τζούλια, ε? Απαντήστε. Που λέει και Κουλόγλου. Που λέει και Κουλόγλου. Και με Κουλόγλου θα κλείσουμε. Και με Κουλόγλου θα. Όχι, εντάξει, είναι καλή. Είναι καλή. Τρώγεται Τζούλια. Αλλά, δηλαδή, μου λες άσχημη, ξέρω εγώ. Δεν είναι ωραία, ξέρω εγώ. Τι πάω να πει ότι δεν είναι ωραία η άσχημη, ξέρω εγώ. Όταν έχει να μπει ξέρω 5 χρόνια σε πειράζει που δεν είναι ωραία η άλλη. Δεν καταλαβαίνω, ξέρεις. Δεν νομίζω τάκι. Δεν νομίζω τάκι. Λειτουργούμε σε πρότυπα. Αυτό ισχύει. Εντάξει. Στερεότυπα. Έτσι. Τέλος πάντων, να κλείσουμε ένα Κουλόγλου. Κουλόγλου Δημήτριος. Ριζαΐ. Δείτε το μέχρι το τέλος και μετά πάμε όλοι στο φρέσκο blogspot που δίνει εκεί πέρα. Έχει δίπλα στα δεξιά πέρα κάτω από την εικόνα με το Kim Jong-un, έχει ένα μενού και γράφει chat. Πατάς στο chat και μπαίνεις στο chat. Λογικό δεν είναι? Άντε καλή θέση σας.